Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμμετέχοντας στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρώπης στην Πορτογαλία, φέρεται να έφτασαν σε συμφωνία για την επέκταση του εργασιακού βίου μέχρι τα 74 έτη, επαναφέροντας ουσιαστικά τη δουλεία στην Ευρώπη και επιστρέφοντάς τη στα χρόνια του Μεσαίωνα, όλο αυτό φυσικά με αφορμή τον κορονοϊό αλλά και την ανάπτυξη που υπόσχονται. Χαρακτηριστικές ήταν και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη σύνοδο στο Πόρτο, όπου και είχε υποστηρίξει πως η νέα εργατική νομοθεσία δίνει δύναμη στον εργαζόμενο, δύναμη να επιλέξει ο ίδιος την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δύναμη να λέει στον εργοδότη του ότι δεν μπορεί να τον ενοχλεί εκτός ωραρίου όταν εργάζεται με τηλεργασία. Δύναμη να λέει όχι σε οποιαδήποτε κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας και σε απλήρωτες υπερορίες μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργαζομένου. Μια νέα εργατική νομοθεσία, η οποία όπως όλα δείχνει καταργεί το οκτάωρο. Μάλιστα, δε ο κύριος Μητσοτάκης επέμεινε πως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δεν θα προέλθει από την κατανάλωση, αλλά από την προσέλκυση επενδύσεων. Έκανε και ειδική μνήμα στις πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου για τα εργασιακά κέρδη στο δικαίωμα του εργαζομένου στην αποσύνδεση, αλλά και στην υγειονομική και ασφαλιστική θωράκιση των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες. Σύμφωνα όμως με τον πρώην Ευρωβουλευτή Νότι Μαριά, οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν και για την επέκταση του εργασιακού βίου μέχρι τα 74 έτη. Και όλα αυτά προφανώς ως ένα δώρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τους Ευρωπαίους πολίτες, με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης που έλαβε χώρα μεταβαίων και κλάδων την επαύριον τη συνάντηση στο Πόρτο. Όπως επισημαίνει στο άρθρο του ο Νότης Μαριάς, η διακήρυξη του Πόρτο που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρά το υποτιθέμενο φιλεργατικό και κοινωνικό της περιτύλιγμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά νέες σπονδές στην κινεζοποίηση των μισθών, στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, στην επέκταση του εργασιακού βίου, στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και στη διάλυση του ασφαλιστικού.